στατική επάρκεια των παραγμημάτων, καθώς και όλες τις εγκατάστασεις. Δεύτερον, την υπερασφάλεια του χώρου. Τρίτον, την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεύτερον, το οικονομικό όφελος του Δήμου θα κινηθεί στα επίπεδα των περσινών εσόδων. Τρίτον, την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων του Λούνα Πάρκ, μετά το σημαντικό που έχουν αλλάξει πολλά στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που σημαίνει ότι το Λούνα Πάρκ θα διοδοτηθεί από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων και Παρελθερών Επιχειρήσεων. Τέταρτον, την αισθητική βελτίωση του χώρου. Πέμπτον, οι διαδικασίες πληρωμής να είναι σύνομες και γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί οι ανάλογες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μην υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές από κάποιον. Και το αναλύω και εγώ αυτό. Πρώτον, ο μικροπολιτής πληρώνει κατασκευαστικά στον ανάδοχο, ο οποίος προεκδίδει απόδειξη πληρωμής. Ως ανώτατο όριο, όπως ορίζεται στη διαμεστική, είναι το ποσό των 210 ευρώ για κατασκευαστικά. Με την απόδειξη αυτή, ο μικροπολιτής θα έρχεται στο Δήμο και αφού καταθέσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα, θα πληρώνει 340 ευρώ για το χρόνο 3x3, σαν τέλος χρήσης γης, και στη συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με αριθμούμενη θέση. Όλο το πλάνο δε θα το έχει στη διάθεσή του το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης. Μετά τη διαδικασία αυτή, τότε και μόνο θα μπορούν να εισέλθουν τα εμπορεύματα από την είσοδο της εμπορευμανίκης. Δεύτερον, κάθε μικροπολιτής, όπως αναφέρεται και στην διαδικαστική, δικαιούται να καταλάβει μέχρι 6 θέσεις το ανώτερο. Πρώτο μέλημά μας ήταν να κινηθούμε στην πεπατημένη, δηλαδή όπως κινηθήκαν τα παζάρια την προηγούμενη φορά. Είχαμε βάλει όμως σαν πρώτο ζητούμενο την νομιμότητα και την ασφάλεια. Αυτά τα δύο, δηλαδή η έλλειψη της υπερασφάλειας και της στατικής επάρκειας, μας οδήγησαν στην καινούργια λύση. Είναι γεγονός ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή κληρονόμησε μια κατάσταση απαράδεκτη, το γνωρίζει όλο το Συμβούλιο και η πόλη, με το τι συνέβαινε στις διοργανώσεις της Ευρωπανηγύρης τα τελευταία χρόνια, που παρακολουθάμε εμείς. Εδώ μέσα είχαν αναπτυχθεί οι απόψεις των συναδέλφων για την αδιαφάνεια που υπήρχε από το γεγονός ότι ένας διαχειριζόταν την Ευρωπανηγύρη, από τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσε χρήμα και είχε πολλές φορές καταγγελθεί εδώ, από τον τρόπο που δεν μπορούσαν τα μέλη τότε της Επιτροπής της Ευρωπανήγυρης να παρέμβουν και όλο αυτό το οποίο ακολουθούσε την Ευρωπανήγυρη μετά αυτά που γινόταν στους δρόμους και τις παράμερες δραστηριότητες που υποναπτύσσονταν. Πρέπει λοιπόν να σας πούμε ότι βοηθήσουμε εδώ ότι το να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση δεν ήταν καθόλου απλό. Να μπορέσει δηλαδή ο Δήμος να βγάλει το μεσάζοντα από τη μέση και να κάνει ο Δήμος την διοργάνωση αυτή. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, κοπιαστική, η οποία δυστυχώς δεν είχε να εκμεταλλευτεί και την εμπειρία της υπηρεσίας, διότι δεν είχε την υπηρεσία μέχρι τότε. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Έγινε και απέδωσε. Θα πρέπει να πω δε στο σώμα ότι κάποιοι συνάδελφοι, δημοτικοί σύμβουλοι, κινδυνεύσαν και ήδη σωματικά από τις αντιδράσεις αυτών που είχαν συμφέροντα με τον τρόπο που διοργανώνουν το παζάρι. Και απειλές. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί θεωρούμε ότι είναι μια κατάκτηση στην πόλη. Και αυτή την κατάκτηση δεν τη λέμε εμείς, επειδή συνέβη να το διοργανώνουμε. Είναι μια κατάκτηση της πόλης, το επαναλαμβάνω. Φοβάμαι, παρά τις αγαθές προθέσεις, ότι οδηγούμαστε πάλι πίσω. Και αυτό βέβαια δεν είναι προς όφελος της πόλης, ούτε στη φήμη του παζαριού που θέλουμε να έχει, για να είναι ελκυστικό. Και το λέω αυτό γιατί διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά την καπνιστική και είδα ότι ο Δήμος εκχωρεί όλα, μα όλα, σε αυτό που θα προκύψει από τη διαδικασία που έχει προκυριθεί. Και πρέπει επίσης να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι καθόλου ανταγωνιστική. Εγώ θα έλεγα, γιατί δεν έχω αναπτύξει τίποτα,
ότι είναι μάλλον φωτογραφική, δηλαδή ξεκινήσαμε ανάποδα. Είδαμε ποιον θέλουμε, περιγράφουμε στην κοινωνιστική αυτά τα οποία έχει ο συγκεκριμένος. Και αυτά τα κυρίσουμε. Για λόγους συγκεκριμένους. Δεν λέω ότι είναι κακοπροαίρετη λόγη, αλλά άλλο θέλω να υπογραμμίσω. Ότι θα οδηγηθούμε εκεί που πραγματικά δεν θέλουμε. Δηλαδή, να κάνει πάλι να γίνει ένα εξωγήινισμα και αυτός που θα προκύψει να είναι αυτός ο οποίος πραγματικά θα έχει τον πρώτο ρόλο και ο Δήμος δεν θα έχει κανένα ρόλο. Αν δρομολογήσουμε από τώρα τα πράγματα, μπορούμε στο τέλος αυτής της περίοδου να έχει προκύψει κάτι θετικό. Τι εννοώ. Την προηγούμενη περίοδο δεν μπορούσε να γίνει κάτι γιατί ο Δήμος δεν είχε τους πόρους. Ήταν θεωμένος. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Τώρα ο Δήμος δεν έχει το βαρανά του Θεούς. Μπορεί λοιπόν να κάνει την εξής απλή σκέψη. Αξιοποιώντας τα έσοδα αυτά που προκύπτουν από την προπαγήγηση, μπορεί να συνάψει ένα δάνειο, να κάνει μια κατασκευή και με τα χρήματα που θα εισπάρει κάθε χρόνο να αποπληρώνει το δάνειο και να προκύψει σε ένα εύρωπο διάστημα μια μόνιμη κατάσταση εκθεσιακή η οποία πραγματικά θα αναβαθμίσει την Πανήγυρη αλλά και την πόλη και το Δήμο μας και την περιοχή γενικότερα. Για να είμαστε επικοινωνικοί, η λύση για να γίνει η Ευρωπαϊκή είναι δύο. Μία είναι να το κάνει ο Δήμος το μόνο με τα δικά του εργαλεία και η άλλη είναι να τη δώσουμε στον μεσάζοντα, στον ανάλογο, στον διοδότη που πρώτα που όπως θέλουμε. Ανάλογα τον τρόπο με την έξω του Δήμου. Το ζητούμενο δεν είναι να κάνουμε κάθε χρόνο την Ευρωπαϊκή και να καθόμαστε και να ασχολούμαστε και να συζητάμε επί ώρες. Το άλλο, να εξοικονομήσουμε χρήματα κάνοντας την Ευρωπαϊκή Γερμόνη μας ή κάποια χρήματα λιγότερα να δώσουμε σε κάποιον ανάλογο, σε κάποιον ασάλλοντας. Το θέμα είναι, και θα συμφωνήσω εδώ απόλυτα στο κοινωνικό που λέει, παρόλο που δεν το έκανε πράξη ούτε το δρομολόγησε τα χρόνια της ηγείας του, ότι θα πρέπει να γίνουν μόνιμες εγκαταστάσεις. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις είναι αυτές οι οποίες θα φέρουν χρήματα στον Δήμο. Γιατί δεν θα καλύψουν μόνο την προβλήματα. Μπορούμε κάλλιστα για χώρους στους οποίους προβλήθουν να λειτουργήσει ως θυσιακός χώρος, συγκεκριακό κέντρο και πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις, τις οποίες δυστυχώς υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι ψάχνουν καθημερινά να βρουν στην Ελλάδα. Καθιερωθούν τα παζάρια στον ίδιο χώρο. Αυτό που θα αναβαθμίσει αισθητικά και το παζάρι θα ήταν ασφαλώς του χώρου. Η ασφαλώς του χώρου στο συγκεκριμένο σημείο προβλέπεται και στη μελέτη που υπάρχει για την Μαρίνα, η οποία μελέτη προφανώς τώρα έχει περιέλθει στα χέρια του Δημοτικού Ταμείου να πάρει. Άρα πρέπει να την έχει στα χέρια. Να πω ότι όπως είδα την εισήγηση, οι εγκαταστάσεις θα πληρούν σίγουρα κάποια στάνταρτ ασφάλειας και ποιότητας καλύτερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή μιλάμε για ένα παζάρι αναβαθμισμένο ποιοτικά και σε θέματα ασφάλειας, τα οποία καλά κάνετε και δεν τα διαπραγματεύεστε. Μπαίνεται όμως στο κίνδυνο να περιέλθει το παζάρι σε φαινόμενα του παρελθόντος, όπου ο παραγκάς να μην μπορεί να ελεγχθεί και να κάνει τα δικά του κάθε φορά. Εγώ αυτό θέλω από την Δημοτική Αρχή που θα διαχειριστεί το παζάρι και την Επιτροπή, αλλά κυρίως την Δημοτική Αρχή, να εγγυηθείτε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα ελέγξετε, δεν θα υπάρξει παράγκα παραπάνω, δεν θα υπάρξουν παράγκες με άλλο μέγεθος, δεν θα υπάρξει παραπάζαρο και εφόσον αυτό το πράγμα το προσπαθήσετε και θα φανεί αυτό αν το προσπαθήσετε, εγώ και η παράταξη μου θα στηρίξουμε την προσπάθειά σας αυτή και θα ψηφίσουμε για την εισήγηση με αυτές τις προθέσεις. Να πιστεύουμε να βάλει μέσα στην επόμενη πανταρτία, σαν σχέδιο, να αγοραστούν αυτά τα υλικά και να ξανατείνουν εκ νέου μελέτες, αν μπορέσει να φτιαχτεί ένας τόσο μεγάλος αριθμός από παράγειες, ο οποίος θα είναι εξίσου ασφαλής, αλλά με χαμηλότερο κόστος κατασκευής. Πιστεύω ότι θα υπάρξει δυνατότητα αυτά να γίνουν μελέτες, μιας και θα έχουμε από εδώ και πέρα ένα χρόνο για την επόμενη προπανήτη. Δεύτερο, σαν λαϊκή συμπλήρωση καταρχήν, είμαστε εναντίον στην οποιαδήποτε εκλογή Δήμου με ιδιότητα.
συντράξει δημόσιο και ιδιωτική δικαίωμα. Οπότε, είμαστε εννοείται αντίθετοι στο να ελέγχει ο οποιοσδήποτε ιδιώτης στην κατασκευή της συνεργατικών της υπερπανίκης. Προτείνουμε να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη ο Δήμος και μάλιστα να χρησιμοποιήσει με στοιχεία που θα δώσει το ίδιο το εργατικό κέντρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόσωπο σήμερα εδώ, γιατί δεν θα κοινοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο και θα πρέπει να είναι, και να έχουν σαν απέτηση να χρησιμοποιηθούν άνετοι υποδόμοι, οι υποδόμοι και οι ηλεκτρολόγοι και όλοι οι βλεπόμενοι εργαζόμενοι και εργάτες στην κατασκευή της υπερπανίγυρης, οι οποίοι είναι και ντοπιοί και έχουν να κάνουν και πολύ καιρός συνεργάματα, τα οποία συνεργάματα έχουν και ανάγκη. Οπότε, όπως το λέμε, σε κανένα έργο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να στηρίξουμε τη σύμπραξη Δήμου με ιδιότητα. Οι υπερπανίγυρες είναι, όπως λέει η λέξη υπερπανίγυρης, γιορτάζει όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ασχοληθήκατε καθόλου με τα υπόλοιπα δρόμενα που κάναμε κατά καιρούς συμβάλλοντας και ομοσπονδίας αυτό. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Βέβαια, δεχόμενος την άποψη ότι είναι σύντομος ο χρόνος που αποφασίστηκαν όλα τα πράγματα, δεν θεωρώ ότι στις συνεδριάσεις που κάνατε αυτή η μεταξύ σας συνεδριάσεις, ότι δεν θα ήταν απαραίτητο η συνδρομή δικιά μας σαν ομοσπονδία που εσείς προεκλογικά και όλοι οι αγαπητοί των παρατάξεων δεχτήκατε και συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να είμαστε και να συμβάλλουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες δήματα μας απασχολούν. Τόσο μάλλον την άποψη που είχαμε για την Ευρωπαϊκή που τόσο χρόνο τραυματίζει την πόλη και τους επαγγελματίζει γενικότερα. Το να γίνουν τόσα προβλήματα μπορούσαμε να εκφράσουμε μια γνώμη. Αρχικά βέβαια το μνημονίο του κ. Γουλέ να λέει ότι είναι προσφατικό το θέμα της ασφάλειας και να προτάσει ως κυρίαρχο το θέμα της διαλύσης του μπαζαριών και μιλάω για τον ενδιάμεσο. Θα ήθελα να ρωτήσω έτσι ρητορικά κύριε Βουλέ, εμείς εκεί τι θέλουμε να έχουμε. Θέλουμε να έχουμε διασφαλίσει ουσιαστικά τα έσοδα σχέση με πέρυσι να μην είναι τόσο συγκεκριμένα και από την περιοχή σας ήταν η διαφορά 15.000 με πέρυσι με όλο το πακέτο. Και το δεύτερο να έχουμε ικανοποιημένους και ασφαλείς πολίτες μέσα στα παζάρια. Τι με ενδιαφέρει με τον ενδιάμεσο και τι κόπτε εσεί για τον ενδιάμεσο, ποιο θα κάνει την κατασκευή, ποιο θα μπει, πολύ άλλα πράγματα για αυτό. Κάτι που είναι έξω από εμάς. Εμείς μας ενδιαφέρει αυτό που είναι μέσα να είναι καλοκομμένοι, να είναι ασφαλείς και από σημαντική κοινωνική πλευρά. Και δεύτερον, να έχουμε τα έσοδα τα οποία έχουν προβλέψει τον προορισμό τα αρχές του 2014. Είναι πολιτική επιλογή πρότιστη και αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια. Αν κάποιος που δεν κουστάρει αυτό, το λέει με αναβολή. Λέει επίτηδες που σκόρπει το θέμα της ασφάλειας. Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι αδιαπραγμάτευτη πολιτική επιλογή. Και η αλήθεια είναι ότι παραντευτήκαμε λίγο, αλλά καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση. Το κόστος της αναβάθμισης της αισθητικής το παίρνει ο Δήμος. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Πληρώνανε οι έμποροι 400 στο Δήμο και 150 στο κατασκευαστή. Στα προηγούμενα βαζάρια. Επειδή αναβαθμίζονται το κόστος του κατασκευαστή πάει στα 210. Και ο Δήμος παίρνει 340 ώστε το άφησμα να είναι ίδιο το κόστος και το έμπορο. Παίρνουμε το κόστος της ιδιωτικής αναβάθμισης. Και τι κάνουμε για να το ξεπεράσουμε. Όπως υποχρεώνουμε, αλυσοδένουμε τον κατασκευαστή με ένα σωρό όρους να κάνει αυτά που πρέπει, που λέμε και το εξής. Θα φτιάξεις 440 παράγκες και θα τις πληρώσεις και εσύ όλες το Δήμο αδερφικό. Για να εξασφαλίσουμε παραπάνω έσοδα. Αν δεν έρθει κόσμος, σου δώσαμε τον χώρο. Κατασκεύασε ένα πράγμα 440 παράγκες και έπεισε 440 που τις πληρώσεις εσύ. Θεωρώντας, προσπαθώντας να αλυσοδέσουμε όσο γίνεται περισσότερο τον κατασκευαστή. Δεν μπορεί να μας προτείνεται αντί για πρόσκληση ενδιαφέροντος να κάνουμε κατακτήσεις και αντιθέσεις αποθέσεις. Δηλαδή, θα παραφράσω μια παροιμία. Καμιά φορά η καρέκλα χάνεται, το κούι δεν χάνεται.